τουλάχιστον ως ανάληψη ευθύνης για τα πεπραγμένα. Τολμήστε να στηρίξετε μια προσπάθεια για την σωτηρία της χώρας. Αν δεν αναλάβετε τις ευθύνες σας, το συμπέρασμα θα είναι απλό. Ανεύθυνοι ως κυβέρνηση, ανεύθυνοι ως αντιπολίτευση. Λιποτακτήσατε ως κυβέρνηση, λιποτακτείτε και ως αντιπολίτευση. Ως Πρωθυπουργός αναλαμβάνω τις ευθύνες μου και παίρνω τις αποφάσεις που πιστεύω ότι είναι αναγκαίες. Απαραίτητες για την πατρίδα μου και τους πολίτες. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα και την Κυριακή που πέρασε. Δεν με ενδιαφέρει αν αυτή θα είναι η μοναδική μου θητεία ως Πρωθυπουργός της χώρας. Οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα στη Βουλή, καθώς η σκληρή επίθεση που εξαπέλυσε ο Γιώργος Παπανδρέου κατά της Νέας Δημοκρατίας για την άρνησή της να υπερψηφίσει τα μέτρα του προγράμματος σταθερότητας προκάλεσε την εξίσου έντονη αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αναζητά συνενόχους για να νομιμοποιήσει τη σκληρή αντιλαϊκή της πολιτική που οδηγεί βαθύτερα στην ύφεση. Καταψηφίζουμε τα μέτρα του μηχανισμού στήριξης, προτείνοντας διαφορετική προοπτική διεξόδου. Τα άλλα κοινοβούλια ψηφίζουν να δοθεί στην Ελλάδα ένα φάρμακο. Δεν ψηφίζουν τη δοσολογία του φαρμάκου. Εσείς εδώ προτείνετε ένα φάρμακο σε δοσολογία που κινδυνεύει να σκοτώσει τον ασθενή. Δεν ψάχνετε για στήριξη. Ψάχνετε για συνενόχους στην καταστροφή και μη συνένοχοί σας δεν πρόκειται να γίνουν. Η κυβέρνηση φαίνεται ότι στριμώχνεται από τα σφάλματά της. Και θέλω να είμαι και σαφής, μην νομίζετε ότι το τελευταίο επτάμηνο θα είναι εκτός αναζήτησης ευθυνών και εκτός συζήτησης, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Παπανδρέου επέμεινε ότι το εθνικό συμφέρον υπαγορεύει την υπερψήφιση της συμφωνίας, ενώ ανέβασε κατακόρυφα τους τόνους της κριτικής του με αφορμή σκάνδαλα τα οποία έγιναν επί κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, προκαλώντας φοδρή αντιπαράθεση με τον αρχηγό της, που θυμήθηκε ακόμη και την υπόθεση με το δωράκι των 500 εκατομμυρίων δραχμών της δεκαετίας του 80. Υπουργός κουρτίνες 28.000 ευρώ για το γραφείο του. Κάθε μέρα θα πάνε στον εισαγγελέα. Θα πάνε στον εισαγγελέα και μετά μιλήστε. Μετά μιλήστε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τρέπεστε. Δεν τρέπεστε. Φτάσατε βέβαια να μιλήσετε μέχρι και για δώρα. Ποιος? Ο αρχηγός του κόμματος, του Μαυράκη, με το δωράκι των 500 εκατομμυρίων. Μιλήσατε για την κουρτίνα. Απαντήσω κι εγώ με μία λέξη μόνο. Χρηματιστήριο, για να μην πω υποβρύχια. Η κόντρα συνεχίστηκε με τον Πρωθυπουργό να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι επί των ημερών της έκρυβε τα πραγματικά στοιχεία του ελλείμματος και ζήτησε να δοθούν εξηγήσεις προσωπικά από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή. Η υποβάθμιση ήταν δυστυχώς τα πολλά χρόνια τα δικά σας και θα έπρεπε, δεν ξέρω, δεν τον βλέπω καν, τον κρύβεται τον κύριο Καραμανλή, κάποια στιγμή να μας μιλήσει, κάποια στιγμή να μας μιλήσει, να απολογηθεί. Αδυναμία και αμηχανία μπορεί να δείχνει μόνον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οξύτητα. Και πάρα απ' όλα, επιστροφή στο παλιό Πασόκ. Στο αποκορύφωμα της αντιπαράθεσης, ο κύριος Σαμαράς άφησε να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση έχει κρυφό σχέδιο για την αναδιάρθρωση του χρέους, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Πρωθυπουργού. Ούτε να απαντήσω για την υπόθεση Λαζάρ. Ας πάει ο κύριος Πρωθυπουργός να δει και να ρωτήσει τον κύριο Υπουργό των Οικονομικών. Αυτός έδωσε αυτή την εικόνα. Και σε άλλες περιπτώσεις θα έπρεπε να τον είχε διώξει αυτόν τον Υπουργό των Οικονομικών. Ξέρετε τι είπατε δηλαδή στην διεθνή αγορά? Ότι εμείς κάτι κρύβουμε επειδή πήραμε τη Λαζάρ. Αυτή είναι η υπεύθυνη στάση, να υιοθετείτε τέτοιου είδους θέματα που μπορούν να σύρουν την Ελλάδα ακόμα περισσότερο.